Η έκθεση που η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου στην Αγία Πετρούπολη σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του συγκροτήματος Ερμιτάζ έχει ως στόχο να γίνει προβολή του Δήμου Τρίπολης μέσα από μια έκθεση που έχει προβληθεί παγκοσμίως. Εγώ ως Τρυπολιτσιώτης και ως Αρχάς θεώρησα χρέος μου να προσφέρω αυτή την έκθεση στο Δήμο για να μπορέσει να έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2021 που πραγματικά με όλη μου την καρδιά εύχομαι να το κερδίσει Τρίπολη. Εκτός από την έκθεση αυτή θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια αποστολή του Δήμου Τρίπολης όπου πέρα από την έκθεση είναι σε σχέση με το νεό της Ρωσίας και αντίστοιχα με το Δήμο της Αγίας Πετροπολής όπου θα υπάρξουν πολύ σημαντικές συναντήσεις στο εμπορικό και οικονομικό τομέα. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις από την πλευρά του ΕΟΤΕ στη Ρωσία προς τιμή του Δήμου Τρίπολης, όπου θα προβάλλουν την Αρκαδία, την Τρίπολη και θα μπορέσουν να φέρουν tour operators και τουρισμό στην πόλη μας, στην Τρίπολη. Με σκοπό απότερο να μπορέσουν να αναπτύξουν μια γεφύρωση μεταξύ των δύο πόλεων, της Τρίπολης και της Αγίας Πετρούπολης, μέσα από διάφορες εκθέσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αντίστοιχα και στην πόλη μας. Όσο αφορά το ποσό που έγινε φασαρία, τι έχετε να πείτε, ακούστηκε ότι είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι υψηλό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το ποσό το συγκεκριμένο το οποίο είναι για, όχι για την έκθεση ακριβώς, για την αποστολή του Δήμου Τρίπολης, δεν έχει τόσο μεγάλη βάση για να τόσο καταλάβει. Η έκθεση ήδη έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και το κράτος της Ρωσίας, που είναι ήδη στη Μόσχα. Απλά, ο Δήμος Τρίπολης θα πάρει ένα κομμάτι της έκθεσης που θα μεταφερθεί στην Αγία Πετρούπολη, που είναι η μεταφορά της έκθεσης, είναι κάποιες ασφάλειες σε σχέση με το μουσείο, είναι οι συναντήσεις οι οποίες θα κάνει ο Δήμος στην Αγία Πετρούπολη, που θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο γραφείο τύπου που θα επικοινωνήσει όλα αυτά τα οποία θα γίνουν σε σχέση με το Δήμο της Τρίπολης πάντα, και αντίστοιχα είναι και κάποιο έντυπο υλικό, κάποια φυλάδια, κάποια εισιτήρια και κάποια διαμονή, τα οποία αυτά δεν ξεπερνάνε τις 5.000 ευρώ σε σχέση με τα εισιτήρια και τη διαμονή. Κοιτάξτε, αυτό το budget που είναι για αυτή την έκθεση, αν και είμαστε σε πολύ δύσκολους καιρούς, καταλαβαίνω τις απορίες του κόσμου. Καταρχήν, εγώ προσωπικά δεν έχω αμοιβή, ούτε οι δικοί μου συνεργάτες. Το λέω αυτό ξεκάθαρα και δεν θα ήθελα να ακουστεί κάτι πάνω σε αυτό και μπορούν να το διαπιστώσουν ανά πάσα στιγμή. Αρκετά χαμηλό σε σχέση με τη συγκεκριμένη έκθεση και την αποστολή που πρόκειται να γίνει στην Αγία Πετρούπολη, γιατί μιλάμε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου και θα ενώσει ο Δήμος της Τρίπολης το όνομά του με το συγκεκριμένο μουσείο και πρέπει ο κάθε Τρυπολιτσιώτης να είναι πολύ περήφανος που η Τρίπολη θα διαφημιστεί μέσα σε ένα, θα έλεγα, τέτοιο μουσείο που είναι η αίθουσα του Ραφαήλ, αλλά και αντίστοιχα η προβολή που θα γίνει και τα ωφέλη της πόλης που πρέπει να σκεφτούμε μέσα από αυτό. Γιατί πέρα από την έκθεση, η οποία πραγματικά δεν έχει ανάγκη, να σου το πω έτσι, κανένα δήμαρχο ή καμία υποστήριξη, γιατί την έχω παρουσιάσει σε πολύ μεγάλα μουσεία σε όλο τον κόσμο, και είναι μια προσφορά μου προς το Δήμο για να μπορέσω να τον βοηθήσω στην πόλη μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε την Τρίπολη και να την ανεπαθυμίσουμε σε ένα επίπεδο που ο τουρίστας που θα έρθει να μπορέσει να δει μια διαφορετική Τρίπολη και όχι την Τρίπολη την οποία ξέραμε τόσα χρόνια, η οποία ήταν μια Τρίπολη, θα έλεγα, πέρα από τα σουβιστά μας, τα αρνιά και τα ωραία μας πανηγύρια, να έχουμε να δείξουμε και κάτι άλλο. Τώρα, αν θέλουμε να μείνουμε στο παλιό μας επίπεδο, μην έχουμε και πολλές αξιώσεις και εμπορικές φυσικά και τουριστικές, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας, να δούμε μια ευκαιρία που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, για να την αντράξει ο Δήμος και οι ίδιοι και οι Τρυπολιτσιώτες, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σωστά όλο αυτό που πρόκειται να γίνει, γιατί θα έχουμε και με το μέρος μας τα διεθνή μίντια, που καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσελκύσεις όλο αυτό το παγκόσμιο ενδιαφέρον για μια πόλη όπως η Τρίπολη, η οποία είναι στην κουκίδα του χάρτη. Πολλοί δημάρχοι σας πληροφορώ ότι θα ήταν πάρα πολύ, θα είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να είναι στη θέση του κ. Σμυρνιώτη σε αυτή την αποστολή. Και σας το ξαναλέω, λόγω της καταγωγής μου και ότι είμαι από την Τρίπολη,
Εγώ το έκανα ως προσφορά προς το Δήμο. Κέρδωσα αφιλοκερδώς την έκθεσή μου για να μπορέσει να γίνει ως ένα βήμα για να παρουσιαστεί η Τρίπολη μέσα στα πλαίσια της πολιτικής πρωτεύουσας, αλλά και στο εμπορικό κομμάτι το οποίο ευελπιστούμε να έχουμε τις σωστές κινήσεις και ανταπόκριση από το ρωσικό κοινό. Θέλω να πω ότι ο ΕΟΤΕ της Ρωσίας θα πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, η οποία θα είναι προς τιμή του Δήμου Τρίπολης, όπου εκεί θα καλεστούν οι tour operators, έμποροι και επιχειρηματίες της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί θα προβληθεί ένα βίντεο το οποίο θα δείχνει την πόλη της Τρίπολης. Θα μοιραστούν κάποια προϊόντα από την Αρκαδία, τοπικά προϊόντα, ως διαφήμιση των τοπικών προϊόντων που έχει η Αρκαδία. Και μέσα από αυτό θα γίνουν προσκλήσεις και αντίστοιχα και συναλλαγές, οι οποίες θα μπορέσουν να καλέσουν αντίστοιχα και τους Ρώσους εδώ, ίσως κάποιο συνέδριο με κάποια άλλα πράγματα, και έτσι να ενωθούν αυτές οι δύο πόλεις μέσα από πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο από τον πολιτισμό, μιλάω και για το εμπορικό, μιλάω και για το τουριστικό. Δεν είναι δουλειά μου εμένα σαν καλλιτέχνης να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, αλλά λόγω της, επειδή έχω την τύχη να έχει γίνει γνωστή η δουλειά μου σε όλο τον κόσμο και να με δέχονται τα μεγαλύτερα μουσεία, αλλιώς δεν θα υπήρχε περίπτωση να ζητήσει κάποιος ένα τέτοιο μουσείο, οποιοσδήποτε δήμαρχος ή καλλιτέχνης, για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που θέλει να κάνει στη Ρωσία. Μιας και αναφερθήκατε στη Ρωσία, κάποιοι θα γνωρίσουν την Τρίπολη μέσα από τη δουλειά σας, μέσα από το έργο σας. Έχουν υπάρξει συζητήσεις με τον Δήμαρχο, ούτως ώστε αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να φιλοξενηθούν κάποια έργα σας σε κάποιο χώρο εδώ στην Τρίπολη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε κάποιος ο οποίος θα επισκεφτεί και την Τρίπολη να δει και το έργο σας, να ανέβει και το πολιτιστικό επίπεδο γενικότερα. Σίγουρα το έχουμε συζητήσει αυτό, αλλά κοιτάξτε, δεν το μιλάμε για ένα budget τώρα που μιλάμε για 45.000 περίπου, που μέσα σε αυτό το budget είναι ουσιαστικά κάποιες μεταφορές της έκθεσης, είναι κάποιες ασφάλειες, είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από το Δήμο εκεί, το έντυπο υλικό. Μην ξεχνάμε ότι ένα τόμος που πρέπει να βγει σαν έντυπο υλικό μπορεί να στοιχίσει και 60.000 για προβολή. Μία έκθεση η οποία σε αυτό το επίπεδο για να έρθει στην Τρίπολη θα ήταν ένα τεράστιο, θα ήταν πολύ μεγάλο το budget. Δεν το λέω γιατί ίσως στο μέλλον να καταφέρουμε με κάποιο χορηγό εκτός Δήμου Τρίπολης πάντα να καταφέρουμε να τη φέρουμε και στην Τρίπολη. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός τόσο της έκθεσης όσο ο σκοπός να μπορέσουν να έρθουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, ειδικά από την Πετρούπολη, να συνεργαστεί μάλλον το Μουσείο του Ερμητάζ, να συνεργαστεί η Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης και άλλα μεγάλα μουσεία κρατικά της Ρωσίας με το Δήμο Τρίπολης. Αυτό είναι το point. Δηλαδή να φέρουμε αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες, αυτές τις συλλογές μάλλον τις καλλιτεχνικές εδώ στην Τρίπολη, αν και είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, υποδομή για να δεχτεί αυτά τα έργα, αλλά μπορούμε να καταφέρουμε με κάποιες πιο μικρές συλλογές να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε πολιτιστικά αυτούς τους δύο δήμους.